The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Σας καλωσορίζουμε στο webinar της εταιρείας Alphanetrics με θέμα τη χρήση των iAssemblies Autodesk Inventor 2021 μέρος Β. Το όνομά μου είναι Γιώργος Δημητρίου και εργάζομαι στην εταιρεία Alphanetrics ως Senior Guard Engineer και υπεύθυνος για τα 3D Printing Services. Όπως έχουμε πει και στο προηγούμενο σεμινάριο, το iAssemblies διαφέρουν από τα κοινά συναρμολογήματα στο ότι ουσιαστικά είναι συναρμολογήματα που ορίζονται βάσει ενός πίνακα, επιτρέποντας τη δημιουργία πολλών διαφορετικών παραλλαγών τους από το ίδιο βασικό σχέδιο. Σε αυτό το μέρος Β webinar θα παρουσιάσουμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε iAssemblies πολλαπλών επιπέδων, πώς δημιουργούμε iAssemblies σχέδια και πώς ενημερώνουμε iAssemblies. Για την καλύτερη κατανόηση των όσων θα αναφέρουμε εδώ, θεωρούμε ότι θα ήταν χρήσιμο να κάνετε μία μικρή επανάληψη στις προηγούμενες αναφορές μας στο YouTube alphanetrics.gr κανάλι μας, που αφορούν τα iParts κυρίως και τα iFeatures. Θα δούμε λοιπόν μια σειρά από εφαρμογές για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Και πρώτα απ' όλα τη δημιουργία iAssemblies πολλαπλών επιπέδων. Θα δούμε δηλαδή πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε iAssemblies τα οποία περιέχουν διάφορα άλλα iSub-assemblies. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα. Το οποίο έχουμε φορτώσει από τον κατάλογο των παραδειγμάτων μας. Παρατηρήστε ότι το εν λόγω assembly με όνομα loader IIM περιέχει διάφορα sub-assemblies, δύο από τα οποία είναι iSub-assemblies. Το short sassis iSub-assembly και το short bucket iSub-assembly. Αυτά τα δύο sub-assemblies περιέχουν τις δικές τους ρυθμίσεις εξαρτημάτων. Ας δημιουργήσουμε τώρα ένα iAssembly από το Loader Assembly. Για το σκοπό αυτό, από το tab Manage του Ribbon, Author Panel, χρησιμοποιούμε την εντολή Create iAssembly. Η εντολή αυτή θα εμφανίσει το iAssembly Author παράθυρο διαλόγου και εδώ θα πρέπει να ορίσουμε από τα δύο συγκεκριμένα iAssemblies ποιες παραλλαγές τους θα χρησιμοποιήσουμε. Οπότε εντοπίζουμε τα ονόματά τους στη λίστα των Components του Loader Assembly και από εδώ θα πρέπει να επιλέξουμε ότι θα πρέπει να ορίσουμε μάλλον ότι θα χρησιμοποιήσουμε σαν παράμετρο στο Loader Assembly μας παραλλαγές των δύο iSub-assemblies. Επομένως, από τη λίστα των Components μας για το πρώτο sub-assembly, το Cab and Sassis, επιλέγουμε το Table Replace Short Sassis, την παράμετρο αυτή, και τη μεταφέρουμε στον πίνακα των παραμέτρων μας. Το ίδιο κάνουμε και για το Bucket Sub-Assembly μας. Παρατηρήστε τώρα ότι έχουν δημιουργηθεί δύο Table Replace Columns, τα οποία αντιστοιχούν στα δύο iSub-assemblies. Για να δημιουργήσουμε και άλλες παραλλαγές για το Loader Assembly μας, εκτός από την τρέχουσα παραλλαγή, η οποία χρησιμοποιεί τα Short Sassis και Short Bucket Sub-assemblies, πατάμε δεξί κλικ στην πρώτη γραμμή του πίνακα και εισάγουμε ακόμα
μία γραμμή, δηλαδή ακόμα μία ρύθμιση. Εδώ θα πρέπει στη συνέχεια να πραγματοποιήσουμε τις κατάλληλες ρυθμίσεις μας και καταρχήν θα πρέπει να ορίσουμε member names. Παρατηρήστε ότι η στήλη member είναι αυτή η οποία χρησιμοποιείται για τη δημιουργία των διαφόρων αρχείων παύλα παραλλαγών, δηλαδή των διαφόρων part members στο σκληρό δίσκο. Στην πρώτη λοιπόν γραμμή θεωρούμε ότι η πρώτη παραλλαγή του loader μας θα ονομάζεται small loader. Ενώ η δεύτερη παραλλαγή θα ονομάζεται large loader. Παρατηρήστε ότι μόλις αλλάξουμε γραμμή θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα το οποίο θα μας λέει ότι οι αλλαγές που κάνουμε στα συγκεκριμένα πεδία αφορούν την ονοματολογία των αρχείων που δημιουργούνται στο σκληρό μας δίσκο. Πατάμε OK για να κλείσουμε αυτό το μήνυμα. Το λάβαμε υπόψη μας. Συμπληρώνουμε το όνομα για τη δεύτερη παραλλαγή του loader μας και στη συνέχεια κάνουμε ρυθμίσεις για το τι παραλλαγές iAssemblies θα χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση. Στη δεύτερη λοιπόν περίπτωση θέλουμε να χρησιμοποιούμε το log chassis subassembly και το long bucket subassembly. Άρα λοιπόν έχουμε το loader assembly μας για το οποίο υπάρχουν δύο παραλλαγές. Γραμμή 1 και γραμμή 2. Πατάμε OK. Θα δείτε τώρα ότι στο browser για το lower assembly θα δημιουργηθεί ο πίνακας ο οποίος πλέον το ορίζει σαν ένα iAssembly. Η τρέχουσα παραλλαγή είναι το small loader που βλέπουμε ήδη στην οθόνη μας. Επιλέγουμε, κάνουμε active τη δεύτερη παραλλαγή για να δούμε την μορφή που θα έχει το lower assembly μας, το large loader. Δεξί κλικ activate ή κάνουμε διπλό κλικ στο δεύτερο assembly member μας. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε στο σχήμα μας για την περίπτωση του large loader. Παρατηρήστε εδώ ότι πράγματι το assembly μας αλλάζει αν επιλέξουμε small loader assembly member ή large loader assembly member. Όμως στη συνέχεια για την περίπτωση του large loader θα πρέπει να κάνουμε ορισμένες διορθώσεις για να τοποθετήσουμε τα εξαρτήματα στην κανονική τους θέση. Δηλαδή εδώ αυτό το assembly, το loader με τις πίσω ρόδες θα πρέπει να πάνε στην τελευταία οπή του σασί και επίσης διόρθωση θα πρέπει να γίνει για το assembly που υπάρχει στην αριστερή, για το sub-assembly που υπάρχει στην αριστερή πλευρά θα πρέπει να γίνει constraint, να συναρμολογηθεί στη σωστή του θέση. Πριν προχωρήσουμε, καλό θα ήταν να κάνουμε μία ρύθμιση εδώ στον κατάλογο των relationships, δηλαδή στον κατάλογο όπου εμφανίζονται τα ονόματα των διαφόρων constraints που ορίζονται για ένα assembly. Παρατηρήστε ότι μετά από το όνομα του κάθε constraint, στη δεξιά του πλευρά υπάρχει μία παρένθεση μέσα στην οποία αναγράφονται τα ονόματα των parts ή των subassemblies τα οποία μετέχουν στο συγκεκριμένο constraint. Αυτό είναι μια ρύθμιση που θα πρέπει να την κάνουμε manually, δεν ισχύει για εξορισμού. Και για να συμβαίνει αυτό, δηλαδή να εμφανίζονται τα ονόματα των parts δεξιά, μέσα σε παρένθεση δεξιά από το όνομα του κάθε constraint, για να κάνουμε αυτή τη ρύθμιση θα πρέπει να πάμε στο options παράθυρο διαλόγου του προγράμματος, στο tab assembly και εδώ να τσεκάρουμε τη ρύθμιση display component names after relationship names. Όταν λοιπόν ισχύει αυτή η ρύθμιση, τότε συμβαίνει αυτό εδώ το οποίο εξηγήσαμε. Δεξιά από τα ονόματα των constraint μέσα σε παρένθεση αναφέρονται τα ονόματα των parts τα οποία μετέχουν στο
συγκεκριμένο constraint. Αυτό θα μας διευκολύνει στο να μπορούμε να αναγνωρίσουμε constraints τα οποία θα ορίσουμε στη συνέχεια και να σιγουρευτούμε ότι πράγματι αυτά ισχύουν μεταξύ των parts για τα οποία τα ορίσαμε. Τώρα, αυτό το subassembly είναι το dump bed. Αυτό θα πρέπει να πάει στην τελευταία OP του SASE. Οπότε το εντοπίζουμε στο browser. Είναι ένα από τα βασικά subassembly, το assembly μας. Το αναπτύσσουμε και το constraint το οποίο θα πρέπει να διορθώσουμε είναι αυτό εδώ, το rotational one dump bend μεταξύ του dump bend και του long chassis. Όπως είχαμε εξηγήσει και στο προηγούμενο webinar, το σχετικό με τα iAssemblies, στην περίπτωση όπου θέλουμε να κάνουμε τέτοιου είδους διορθώσεις και να ισχύσουν μόνο για το συγκεκριμένο subassembly member, θα πρέπει η ρύθμιση που έχουμε εδώ, το scope, δηλαδή ο σκοπός της διόρθωσης, να γίνει μόνο για το συγκεκριμένο member στο οποίο εργαζόμαστε, δηλαδή για το large loader και όχι για το small loader. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει από αυτές εδώ τις δύο επιλογές να επιλέξουμε το edit member scope, διότι αν αφήναμε τη ρύθμιση edit factory scope, θα άλλαζε ολόκληρο το factory family με την αλλαγή που θα κάνουμε τώρα, πράγμα το οποίο δεν θέλουμε. Θέλουμε αλλαγή που θα κάνουμε να ισχύει μόνο για το συγκεκριμένο part member, το large loader. Γι' αυτό και εδώ θα πρέπει να επιλέξουμε edit member scope. Okay. Προχωρούμε λοιπόν στις αλλαγές μας. Το συγκεκριμένο constraint δεν θα πρέπει να ισχύει για το large loader iAssembly member και συνεπώς, όπως έχουμε εξηγήσει και στο προηγούμενο webinar, θα πρέπει αυτό να γίνει exclude από την ρύθμιση, όχι suppressed, πρέπει να γίνει exclude. Το exclude είναι ένας ειδικός χαρακτηρισμός ο οποίος ισχύει για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν πρέπει, όταν κάνουμε διορθώσεις που αφορούν τα constraint στα part members, οι διορθώσεις αυτών των constraint, στις διορθώσεις αυτές να χρησιμοποιούμε το suppressed, πρέπει να χρησιμοποιούμε το exclude. Υπάρχει ειδικά για το σκοπό αυτό. Αν χρησιμοποιήσουμε το suppressed, τότε θα υπάρξουν προβλήματα. Το suppressed χρησιμοποιείται σε άλλες περιπτώσεις, όχι στα iAssemblies και στα iParts. Οπότε από εδώ επιλέγουμε την ρύθμιση exclude. Θα δείτε ότι θα γκριζάρει το συγκεκριμένο constraint και αυτό μας επιτρέπει, εφόσον δεν ισχύει, το συγκεκριμένο constraint να τραβήξουμε με το mouse το subassembly αυτό και να το πάμε στην άκρη. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε exclude και το constraint το οποίο συγκρατεί στη θέση του τον άξονα των πίσω τροχών. Για να βρούμε τώρα το εξάρτημα αυτό μέσα στο browser μας, εάν δεν θυμόμαστε ή αν είναι δύσκολο να το βρούμε, μπορούμε να το επιλέξουμε στην οθόνη σχεδίασης, να πατήσουμε δεξί κλικ και να επιλέξουμε το Find in Browser. Οπότε βλέπετε ότι αμέσως εντοπίζεται στο browser και μας δείχνει ότι το συγκεκριμένο part είναι το 102.651.03. Αυτό λοιπόν το part, εάν το αναπτύξουμε, βλέπετε ότι υπάρχει ένα regent constraint που και αυτό εδώ επίσης θα πρέπει να γίνει exclude για να αναιρέσουμε την ισχύ του. Μετακινούμε και τον άξονα μακριά από τη θέση του για να τον συναρμολογήσουμε μετά στη σωστή του θέση. Το τελευταίο που έχουμε να κάνουμε είναι με αυτό εδώ το subassembly, το long bucket, που και αυτό πρέπει να πάει στη σωστή του θέση. Εδώ υπάρχει το rotational 2 constraint, δεξί κλικ, exclude και αυτό. Οπότε μπορούμε να τραβήξουμε και αυτό το subassembly από τη θέση του
Και τώρα, σε συνέχεια, θα πρέπει να συναρμολογήσουμε στη σωστή του θέση τον άξονα και τα δύο sub-assemblies. Πρώτα θα τοποθετήσουμε τον άξονα κατά τα γνωστά. Θα δημιουργήσουμε ένα joint, όπου το κέντρο του άξονα θα συναρμολογηθεί μεταξύ του κέντρου αυτών των δύο πλευρών, της δεξιάς πλευράς και της αριστερής πλευράς. Θα πάει στο μέσον με rigid constraint, apply. Οκ, το ενημέρωσε. Στη συνέχεια η πίσω τροχή με το σασί θα πρέπει να πάνε στη θέση εδώ που υπάρχει ο άξονας, στην πίσω οπή. Οπότε εδώ θα επιλέξουμε αυτό το σημείο, το οποίο θα πρέπει να έρθει σε επαφή με το κέντρο εδώ της τρύπας. Και θα πρέπει εδώ να κάνουμε μια ρύθμιση στα limits του rotational constraint. Αυτό θα πρέπει να περιστραφεί κατά 180, να πάει εκεί στη θέση του. Πατάμε apply. Πηγαίνουν και οι τροχοί στη σωστή τους θέση, οι οποίοι οι τροχοί είναι συναρμολογημένοι πάνω σε αυτό εδώ το τριγωνικό sub-assembly. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να πειράξουμε τα μεταξύ τους constraint. Το ίδιο κάνουμε και εδώ για το προϊστινό bucket sub-assembly. Συναρμολογείται σε αυτό εδώ το σημείο. Και αυτό για να πάει στη θέση του πάλι τα limits. Νομίζω ότι είναι, όχι 2,70, μείον 45. Σωστά, η γωνία που θα πρέπει να ορίσουμε. Πατάμε OK. OK. Λοιπόν, το συγκεκριμένο sub-assembly παραμένει στη θέση του, διότι συντελούν σε αυτό και τα δύο ankle constraints που υπάρχουν εδώ, τα δύο constraints γωνίας. Όμως, για το sub-assembly, το dump bed στην πίσω πλευρά, όπου ορίσαμε το rotational constraint, για να μην επιτρέπεται κάποιος με το mouse να το τραβήξει και να το βγάλει, όχι να το βγάλει, να το περιστρέψει από τη θέση του, θέλουμε να μείνει σε αυτή τη γωνία, εντοπίζουμε το rotational constraint, το οποίο ορίσαμε στο browser μόλις προηγουμένως, και το κάνουμε lock. Οπότε εδώ θα πατήσουμε δεξί κλικ και θα επιλέξουμε lock, έτσι ώστε αυτό να μην μπορεί να περιστραφεί από τη θέση του. Για το προστινό sub-assembly, έτσι, το lock bucket αυτό εδώ, δεν χρειάζεται να κάνουμε lock, το rotational constraint, υπάρχουν αυτά τα δύο ankle constraint, τα οποία το συγκρατούν στη θέση τους. Okay. Δοκιμάζουμε τώρα το assembly μας. Έχουμε λοιπόν την περίπτωση του small loader, να δούμε δηλαδή αν ενημερώνεται σωστά. Φαίνεται να είναι εντάξει. Περίπτωση αυτή. Τσεκάρουμε ξανά την περίπτωση του large loader. Και βλέπουμε ότι και εδώ ενημερώνεται σωστά. Οκ. Αν ανοίξουμε τώρα το iAssembly Author, πλαίσιο διαλόγου, για να δούμε τι έχει συμβεί, παρατηρήστε ότι αυτόματα έχουν γίνει προσθήκες έπειτα από όλες αυτές τις ενέργειες που έχουμε κάνει. Έχουν δηλαδή προσθεθεί αυτές εδώ οι τελευταίες 6 στήλες, τελευταία 6 columns. Έχουν προσθεθεί λοιπόν αυτόματα τα κατάλληλα include exclude columns για τα rotational και τα rigid joints που χρειάστηκε να ορίσουμε για κάθε περίπτωση
έτσι ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Όλα αυτά θα ήταν πολύ δύσκολο να τα ορίσουμε με το χέρι για καθένα από τα small loader και large loader iAssemblies. Όμως, ευτυχώς, χάριν της ρύθμισης του Edit Member Scope και των διορθώσεων που μπορούμε να κάνουμε στην οθόνη σχεδίασης, αυτές οι ρυθμίσεις αυτόματα προστίθενται στο iAssembly Author παράθυρο διαλόγου. Okay. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο έχουμε επιτύχει να δημιουργήσουμε ένα iAssembly με πολλαπλά levels sub-assemblies. iSub-assemblies. Ας δούμε τώρα μία άλλη εφαρμογή στη συνέχεια. Θα δούμε λοιπόν εδώ πώς μπορούμε να τεκμηριώσουμε ένα iAssembly αποτυπώνοντας όποια όψη θέλουμε σε ένα κατασκευαστικό σχέδιο το οποίο θα δημιουργήσουμε. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσουμε, θα κλείσουμε τα παραδείγματα, αυτά τα οποία χρησιμοποιήσαμε, δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια. Και από τον κατάλογο των παραδειγμάτων μας θα ανοίξουμε ένα DWG file, το οποίο απλώς περιέχει ένα περίγραμμα και ένα υπόμνημα, μέσα στο οποίο θα τοποθετήσουμε την όψη του έτοιμου iAssembly μας. Θα το ανοίξουμε και αυτό. Είναι το Complete Loader iAssembly. Okay. Πάμε λοιπόν να βάλουμε μία όψη του συγκεκριμένου iAssembly μέσα στο χαρτί μας, κατά τα γνωστά. Επιλέγουμε ότι θα τοποθετήσουμε ένα base view. Του ρυθμίζουμε εδώ το style, ότι θέλουμε να είναι hidden line removed. Και επίσης θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε shaded view. Η κλίμακά μας έστω ότι θέλουμε να είναι 1:1. Χωράει μια χαρά στο χαρτί μας. Όσο για το ποιο iAssembly member θα βάλουμε, αυτό ρυθμίζεται από το Model State. Βλέπετε εδώ ότι έχουμε δύο περιπτώσεις, την περίπτωση στην Large Loader, η οποία ήδη απεικονίζεται, και την Small Loader περίπτωση. Ας τοποθετήσουμε την Large Loader στο σχέδιό μας. Πατάμε OK. Οπότε έχουμε το συγκεκριμένο Large Loader iAssembly μέσα στο σχέδιό μας. Έχουμε βάλει την όψη του. Θέλουμε τώρα να δημιουργήσουμε ένα iAssembly table, το οποίο να περιέχει τις παραλλαγές του συγκεκριμένου iAssembly. Για το σκοπό αυτό, από το tab annotate, από το table panel, επιλέγουμε την εντολή General Table, δείχνουμε την όψη του assembly μας. Εδώ βλέπετε ότι δεν υπάρχουν parameters columns επιλεγμένα πλην του member. Εμείς θέλουμε να εμπλουτίσουμε το πίνακά μας, να προσθέσουμε δηλαδή και άλλα columns τα οποία μας ενδιαφέρουν. Γι' αυτό πατάμε το κουμπί Column Chooser και λέμε ότι εκτός από το member θέλουμε να βάλουμε και το part number column, όπως επίσης και αυτά τα δύο columns, το bucket complete και το cab and chassis complete column, το οποίο απεικονίζει τα part members των δύο iSub-assemblies του iAssembly μας. Πατάμε OK. Και OK, τοποθετούμε τον πίνακα στην κάτω αριστερή μας γωνία, σε αυτό εδώ το σημείο. Ζουμάρουμε. Για να δούμε τι περιέχει αυτός ο πίνακας. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ υπάρχουν δύο, καταγράφονται τα δύο
iAssembly members, το small loader και το large loader, για να διορθώσουμε λιγάκι εδώ τις επικεφαλίδες. Δεξί κλικ πάνω από τον πίνακα, επιλέγουμε edit. Σε αυτό εδώ το παράθυρο διαλόγου, για να αλλάξουμε τους τίτλους εδώ των επικεφαλίδων, να δώσουμε καλύτερους τίτλους, γιατί αυτοί είναι, δεν είναι και τόσο κατανοητοί, ούτε και τόσο καλέσθητοι. Επιλέγουμε την πρώτη στήλη που θέλουμε να διορθώσουμε την επικεφαλίδα της. Πατάμε δεξί κλικ, format column. Στο format column παράθυρο διαλόγου που βγαίνει, ξετσεκάρουμε τη ρύθμιση name from data source και εισάγουμε μια δικιά μας επικεφαλίδα. Ας πούμε εδώ ότι αυτό θα είναι το bucket selection. Το ίδιο κάνουμε και για τη δεύτερη στήλη, format column, τσεκάρουμε τη ρύθμιση name from data source. Η επικεφαλίδα θα έχει σαν τίτλο cab and chassis selection. Okay. Ρυθμίζουμε λιγάκι τον πίνακά μας. Και αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε στη συνέχεια, το επόμενο θέμα που θα δούμε, είναι πώς μπορούμε να ελέγξουμε αυτές τις πληροφορίες του iAssembly μας στην περίπτωση που δημιουργούμε ένα part list για το σχέδιό μας. Δηλαδή, στο part list πώς θα εμφανίζονται τα iAssemblies members εκεί. Το part list θα δημιουργηθεί σε αυτή την περιοχή όπου ήδη υπάρχει ο συγκεκριμένος πίνακας και για να δημιουργήσουμε χώρο εδώ μπορούμε να μετακινήσουμε τον πίνακα αυτό, να τον βάλουμε εδώ στην πάνω δεξιά γωνία, έτσι ώστε να υπάρχει χώρος για τη δημιουργία του part list. Okay. Το part list δημιουργείται με την εντολή part list. Δείχνουμε την όψη την οποία θα χρησιμοποιήσουμε. Πατάμε OK. Ας βάλουμε το part list να δούμε τι θα βγάλει με τις υπάρχουσες ρυθμίσεις. Αυτό λοιπόν είναι το part list μας. Παρατηρήστε ότι εδώ, στο part list αυτό, εμφανίζει τα cab and chassis, παύλα 02 και bucket, παύλα complete, παύλα 02, members, αλλά όμως δεν εμφανίζει τα αντίστοιχα cab and chassis και bucket και complete members στην περίπτωση του small του small loader. Εάν πατήσετε δεξί κλικ πάνω στο part list και πάρετε την επιλογή edit part list, βλέπετε ότι στον πίνακα όπου μας δείχνει το περιεχόμενο του part list υπάρχουν αυτές οι δύο καταχωρήσεις, οι οποίες είναι γκριζαρισμένες, που σημαίνει ότι έξω στο σχέδιο δεν τις εμφανίζει. Εάν θέλουμε να είμαστε πλήρεις, θα πρέπει να εμφανιστούν και αυτές οι δύο καταχωρήσεις. Αυτό, για να το καταλάβουμε καλύτερα, να κάνουμε cancel σε αυτό εδώ το πίνακα και πάμε στο μοντέλο μας, στο σχέδιο του μοντέλου, και από εδώ επιλέξουμε Bill of Materials για να δούμε τι είδους data συνοδεύουν το συγκεκριμένο iAssembly μας. Παρατηρήστε εδώ ότι στην περίπτωση του Large Loader έχουμε μηδενικές ποσότητες, δηλαδή μηδενικά quantities, αυτό το βλέπουμε εδώ στη στήλη που λέει QTI, παρένθεση Large Loader, για τα Bucket Complete 01 και Cab and Chassis 01. Sub-assemblies. Ενώ εάν επιλέξουμε την περίπτωση του small loader, βλέπουμε ότι αντίστοιχα έχουμε μηδενικά quantities για την περίπτωση του small loader
για τα sub-assemblies cab and chassis και bucket complete 02 sub-assembly. Άρα η πληροφορία υπάρχει εκεί, απλώς το quantity είναι μηδενικό. Και ο λόγος για τον οποίο έτσι κλείνουμε αυτό το παράθυρο διαλόγου ήταν για να τσεκάρουμε την πληροφορία που έχουμε, και ο λόγος για τον οποίο δεν εμφανίζονται είναι στο ότι στο part list, εδώ στις ρυθμίσεις, αν επιλέξετε το member selection, δηλαδή το τι members θα εμφανίζονται μέσα στο part list μας, βλέπετε ότι είναι τσεκαρισμένη η ρύθμιση hide rows of zero quantities, δηλαδή ό,τι έχει zero quantities δεν θα εμφανίζεται. Και αυτός είναι ο λόγος που δεν εμφανίζονται για την περίπτωση του large loader τα sub-assemblies bucket complete 01 και cab and chassis 01. Αν ξετσεκάρετε αυτή τη ρύθμιση και πατήσετε OK και στη συνέχεια apply, θα δείτε ότι ενημερώνεται ο πίνακάς μας, έτσι, και εμφανίζονται και αυτές οι περιπτώσεις. Και εάν θέλουμε τώρα στο part list ταυτόχρονα να βλέπουμε και το configuration του large loader και το configuration του small loader, θα τσεκάρουμε και τη ρύθμιση small loader. Πάντοτε θα έχουμε μη ενεργό το hide rows of zero quantity, για να βλέπουμε και εκείνα που έχουν zero quantity σε κάθε περίπτωση. Πατάμε OK και OK. Και κοιτάξτε τώρα ότι έχουμε ένα ενημερωμένο part list, το οποίο μας δείχνει τις ποσότητες κατά configuration για την περίπτωση του large loader και για την περίπτωση του small loader. Άρα βλέπετε εδώ το σχέδιό μας, τον πίνακα τον οποίο δημιουργήσαμε με τις δύο παραλλαγές του iAssembly μας και από κάτω το part list του iAssembly μας. Σαν τελευταίο, αυτό το οποίο θα δούμε στο σημερινό webinar, σαν τελευταία εφαρμογή, θα εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο ενημερώνονται τα iAssemblies. Θα ξεκινήσουμε, θα δημιουργήσουμε πρώτα ένα iAssembly assembly. Κλείνουμε αυτά τα δύο αρχεία και ξεκινάμε τη δημιουργία ενός assembly, στο οποίο assembly θα εισάγουμε δύο φορές ένα iAssembly. Συγκεκριμένα το assembly το οποίο ονομάζεται Complete Lower iAssembly. Αυτό είναι ένα iAssembly το οποίο θα εισάγουμε μέσα στο assembly μας δύο φορές. Πατάμε Open. Ξέρουμε εδώ ότι στην περίπτωση όπου εισάγουμε ένα iAssembly μέσα σε ένα assembly, εμφανίζεται το Place iAssembly, άνω κάτω τελεία, όνομα, assembly παράθυρο διαλόγου. Παρατηρήστε τα τρία tabs, το key, το tree και το table tab. Αυτά τα tabs, τα τρία tabs αποτελούν τρεις διαφορετικούς τρόπους για να επιλέξουμε το iAssembly member που θέλουμε να τοποθετήσουμε στο εσωτερικό του assembly μας. Έστω λοιπόν ότι θέλουμε να τοποθετήσουμε πρώτα το small loader, το επιλέγουμε εδώ. Μέσα στο σχέδιό μας πατάμε δεξί κλικ και επιλέγουμε place grounded on at origin. Βλέπετε το τοποθέτησε και στη συνέχεια δίπλα του θα τοποθετήσουμε και το large loader iAssembly member. Μία φορά. Πατάμε το κουμπί της μης για να κλείσουμε το Place iAssembly, παράθυρο διαλόγου. Και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούμε μέσα σε ένα assembly, εισάγουμε δύο iAssemblies members. Το συγκεκριμένο assembly το αποθηκεύουμε στο σκληρό μας δίσκο. Πατάμε Save
θα τοποθετήσουμε πάνω από ένα ήδη υπάρχον για να διατηρήσουμε το ίδιο όνομα, My Container Assembly, έτσι. Το Container Assembly περιέχει δύο και τα δύο iAssemblies Members του αρχικού μας Assembly, Complete Loader iAssembly, το θυμίζουμε το όνομα αυτό, αυτό είναι το αρχικό μας Assembly, το οποίο εισάγαμε τις δύο παραλλαγές τους μέσα στο My Container Assembly. Πατάμε Save. Κάνουμε Replace. Και αν θέλουμε να δούμε τώρα το τι έχει δημιουργηθεί εδώ, εάν πάμε στον κατάλογο όπου αποθηκεύσαμε το My Container Assembly, θα δείτε ότι έχει δημιουργηθεί ένα subdirectory με όνομα Complete Loader iAssembly, δηλαδή το όνομα του iAssembly, τις παραλλαγές του οποίου εισάγαμε δύο φορές μέσα στο container. Και αν πάμε μέσα σε αυτό το subdirectory, έχουν δημιουργηθεί δύο sub-assemblies τα οποία αντιστοιχούν σε καθένα από τα iAssemblies members που έχουμε εισάγει μέσα στο container. Εάν κάνουμε κάποια αλλαγή εμείς στο Complete Loader iAssembly μας, οι αλλαγές αυτές θα περάσουν, θα ενημερώσουν δηλαδή, θα αλλάξουν τα Large Loader IIM και το Small Loader IIM Assembly. Σε παλαιότερες εκδόσεις του Autodesk Vault, το Autodesk Vault είναι το Data Management πρόγραμμα της Autodesk, το οποίο συνεργάζεται με το Autodesk Inventor, όταν κάναμε check-in το Container Assembly IIM, δηλαδή το κυρίως assembly, θα έπρεπε μετά manually να κάνουμε check-in και αυτόν εδώ τον κατάλογο, τον Complete Loader iAssembly μέσα στο Vault. Ευτυχώς όμως στις τελευταίες εκδόσεις αυτό γίνεται αυτόματα και μπορεί και το κάνει αυτόματα το Autodesk Vault και δεν χρειάζεται manually εμείς να κάνουμε check-in μέσα στο Vault κατάλογο, το Complete Loader iAssembly κατάλογο. Η διαδικασία της ενημέρωσης των iAssemblies, από ό,τι είδατε, είναι παρόμοια με εκείνη των iParts που είχαμε εξηγήσει σε προηγούμενα webinars. Αυτό όμως το οποίο θα πρέπει ιδιαίτερα να φροντίσετε είναι τα iAssemblies σας να ορίζονται σωστά, ο ορισμός τους να γίνεται σωστά. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώσαμε το σημερινό webinar. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε σε κάποιο μελλοντικό webinar. Καλό σας απόγευμα.